Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στο αμερικανικό έντυπο πολίτικο, η Κίνα απεφάσισε να μην συμμετάσχει στο συνασπισμό που δημιούργησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε για τη διασφάλιση της ναυσιπλογίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Απεφασίστη τα κινέζικα πλοία να μην συμμετάσχουν στην επιχείρηση Guardian of Prosperity. Η απόφαση Ελήφθη εφοεπικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Αντώνη Μπλίνκεν κάλεσε το Πεκίνο να υποστηρίξει τη διεθνή κοινότητα στη προστασία πολιτικών φορτηγών πλοίων από επιθέσεις των Χούτι της Ιεμένης. Το Κινέζικο Υπουργείο Άμυνας απήντησε οι Κινέζικες αρχές έχουν εκφράσει τη θέση τους δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα συμφέρον να συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Ταυτόχρονα το Πεκίνο τονίζει ότι υποστηρίζει προσπάθειες μεγάλων χωρών να διαδραματίσουν έναν επικοδομητικό και υπεύθυνο ρόλο στη διασφάλιση ασφάλειας θαλασσίων οδών. Σημειωτέων ότι και το έχω ξανά αναφέρει. Η Κίνα έχει μεταφέρει τα δικά της πλοία προστατεύοντας τα αποπειρατικές επιθέσεις και έχει μεταφέρει το 45ο απόσπασμα πολεμικού πλοίου του Κινέζικου Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο του Άντεν. Συν τις τι οι δεν αποτελούν άπειλη για τα Κινέζικα πλοία. Μην ξεχνάμε όμως και το πλοίο που δέχθηκε επίθεση υπό Ινδική σημαία χθες. Το συγκεκριμένο χημικό δεξαμενόπλιο επλήγει σε θαλάσσια περιοχή στα νυχτά της Ινδίας από ντρον εφόδου που και από το Ιράν ενώ δύο πετρελαιόφορα και ένα αμερικανικό τυτορπιλικό που έπλαν στην Ερυθρά Θάλασσα επίση έγιναν στόχοι που εκτόξευσαν σύτες αντάρτε χούθη στην Ιεμένη, σύμφωνα με αμερικανικέ ένοπλε δυνάμει. Χθε, ώρα 8 το πρωί. Έγινε η επίθεση, το πλοίο Κέμ Πλούτο, η Λιβερίας, ανοίξε η Ιαπωνική Ναυτιλιακή και το διαχειρίζεται Ολλανδική Εταιρεία. Σύμφωνα και με την Άμπρεϊ, εταιρεία ασφάλεια, το πλοίο έπλεε από Σαουδαραβία Αραβία προ Ινδία και τα Νάπαλιν. Και η Wall Street Journal σημειώνει ότι η Ολλανδική εταιρεία που διαχειρίζεται το Κέμπλο, το συνδέεται με τον Ισραηλινό Μεγιστάνα θαλασσίων μεταφορών, η Dan Συνεχίζουν να τονίζουν ότι κάθε 12 ώρες θα χτυπούν και ένα πλοίο. Άλλωστε και η ΣΕΤΚΟΜ σημειώνει ότι είναι η 14η και η 15η επίθεση, ότι ήδη έχουν κάνει μεγάλη ζημιά αφού αναγκάζουν τα πλοία να κάνουν το περίπλου της Αφρικής. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.